Να είσαι μαζί με τον άλλον, να μπαίνει στην κατάσταση του να είσαι μαζί με τον άλλον, είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από το να διαπιστώνεις τη διαφορά. Και εγώ τον ρώτησα να μας πει γιατί αυτό είναι αυτό που μας έδειξε, είναι μια φιλοσοφική εμπειρία. C'est une expérience que philosophie, parce que la philosophie, c'est pour projet de nous aider à vivre. Et ici, de nous aider à vivre en commun. Déjà, c'est le premier sens. Le deuxième sens de cette expérience philosophique, c'est que ça devient une expérience quand on construit le sens. Et moi, j'avais essayé de construire le sens de cette expérience avec des concepts. C'est ça l'activité de la philosophie. Et la troisième chose, c'est que je tente de répondre à un problème, comme l'a dit Alberto tout à l'heure. Le problème que je cherche à répondre, c'est comment est-ce que l'humanité peut vivre en commun sans que nous soyons des étrangers. Bon, vraiment idée. Ok, donc, πρώτα απ' όλα είναι φιλοσοφική εμπειρία, διότι το να ζεις μαζί με τον άλλον είναι μία στάση ζωής και η φιλοσοφία συνδέεται με την διαμόρφωση και με τη σκέψη σχετικά με τις στάσεις ζωής. De la manière de la vie. Manière de vivre. Είναι ένας τρόπος ζωής. Το δεύτερο είναι διότι, le deuxième, la peine το δεύτερο είναι διότι ενώ σκέφτομαι λοιπόν αυτή τη διαδικασία που φαίνεται μέσα από το βίντεο, το πώς δηλαδή μπορώ να βάλω τους ανθρώπους, να ζουν οι άνθρωποι μαζί ή να είναι μαζί, στην ουσία ενοιολογώ, βρίσκω την έννοια που συνδέει όλα αυτά τα πράγματα, κάτι το οποίο είναι μια κατεξοχήν φιλοσοφική δραστηριότητα. Και το τρίτο είναι διότι αυτή η φιλοσοφική, αυτή η έννοια που προκύπτει μέσα από το βίντεο έτσι όπως το βλέπω, παραπέμπει σε ένα πρόβλημα που είναι το πώς ακριβώς, τι ακριβώς πρέπει να κάνω προκειμένου να φτάσω σε αυτή την κατάσταση του να είμαι μαζί, να συμβιώνω, να είμαι μαζί με τον άλλον. Άρα είναι τρία στάδια της φιλοσοφικής διαδικασίας, τα οποία αυτή εδώ η ένα πολύ απλό άκουσμα τραγουδιού που στον άλλον μπορεί να δημιουργήσει ρομαντικά συναισθήματα ή να σηκωθεί να τραγουδήσει ή να κλάψει ή να συγκινηθεί ή να χαρεί. Ένας φιλόσοφος το εκλαμβάνει ως μια εμπειρία που του βάζει το φιτίλι για να ξεκινήσει δική του η διαδικασία σκέψης.